Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για page builders και για θέματα. Γεια σας, το όνομα μου είναι Στράτος και μέσα από τα βίντεό μου προσπαθώ να σας βοηθήσω να γίνετε καλύτερο στο WordPress. Μία απορία που έχουν πάρα πολύ που ξεκινάνε με το WordPress και θέλουν να κάνουν μια επένδυση και να δώσουν τα πρώτα τους χρήματα είναι τι είναι καλύτερο να αγοράσεις πρώτο. Ένα θέμα premium ή έναν page builder. Ε, φυσικά η απάντηση δεν είναι πάντα μία ή σωστή και επικύλει από κάποια πράγματα, αλλά ελπίζω σε αυτό το βίντεο να σα βοηθήσω να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα ώστε να πάρετε μια καλύτερη απόφαση σχετικά με αυτό που πρέπει να αγοράσετε. Ε, Καταρχά, να πούμε ότι μπορείτε να ξεκινήσετε και να φτιάξετε ένα site χωρί να χρειαστεί να αγοράσετε κάποιο εργαλείο, είτε είναι κάποιο θέμα, είτε είναι κάποιο page builder. Υπάρχουν δωρεάν και πολύ καλοί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο δωρεάν θέμα, όπω είναι το Astra ή το OceanWP. Και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο δωρεάν page builder, όπω είναι το Elementor ή ο Breezy. Θα φτιάξετε μια χαρά στα το site και θα μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Από εκεί πέρα όμως αν θέλετε να δαπανίσετε κάποια χρήματα για την επιχείρησή σας, είτε αφορά να φτιάξετε ένα site για σας και να τελειώνει εκεί, είτε να αγοράσετε κάποιο με σκοπό να το χρησιμοποιήσετε για περισσότερα από ένα site, είναι ανάλογα με το τι θα φτιάξετε. Για μένα η γνώμη προσωπικά είναι καλύτερα να αγοράσεις έναν page builder, με τον οποίο μετά μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να φτιάξει πολλά περισσότερα πράγματα, παρά να αγοράσει ένα θέμα και να χρησιμοποιήσει δωρεάν page builder. Ο λόγο είναι γιατί ένα page builder όπω είναι ο Elementor, όπω είναι ο... ο. αυτή τη στιγμή ο Divi, όπω είναι. Ο Breezy δεν είναι ακόμα έτοιμο, όπω είναι ο Oxygen, μπορεί να φτιάξει σχεδόν ολόκληρο το site σου με πολύ λίγε εξαιρέσει. Οπότε μπορεί να φτιάξει τα πάντα. Εάν όμω. Ε θέλεις να φτιάξεις ένα site το οποίο δεν χρειάζεται οπωσδήποτε page builder όπως ας πούμε είναι tutorials ένα site το οποίο να, να, σε πληρώνει κάποιος για να βλέπει κάποια tutorials οπότε και ο page builder δεν θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στο, να το φτιάξεις σε εμφάνιση όσο θα σε βοηθήσει ένα θέμα που θα έχει υποστήριξη γι' αυτό. Ίσως να χρειαστεί να αγοράσεις θέμα. Με κάτι τέτοιες δηλαδή εξαιρέσεις υπάρχει καμιά φορά άλλη επιλογή. Από εκεί πέρα όμως αγοράζοντας ε, τον Elementor μπορείς να φτιάξεις και το δικό σου header, το header έχουμε πει ότι είναι το μενού μαζί με το εικονίδιο, είναι πάνω αυτό που βλέπουμε σε όλες σχεδόν τις σελίδες, μπορεί να μην το έχουν οι σελίδες οι οποίες είναι οι landing pages, αλλά γενικώ όλες έχουν header και footer. Το header είναι αυτό που ξεκινάει στο σελίδα, γι' αυτό και λέγεται head, είναι το πρώτο πέρος. Και το footer είναι το κάτω-κάτω μέρο, και γι' αυτό και λέγεται foot, όπω το πόδι, και είναι με αυτό που ε, τελειώνει η ιστοσελίδα, η σελίδα έτσι. Ε, και το έχουν όλε οι σελίδε μέσα. Οπότε, μένανε, με τον Elementor μπορεί να φτιάξει το δικό σου header, το δικό σου footer και να βάλει μέσα τα πράγματα που χρειάζεσαι. Οπότε, μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα free θέμα, ή ακόμα και το Hello Theme που δίνει ο Elementor και να φτιάξει τα πάντα. Το κόστο για ένα χρόνο είναι 49 δολάρια, και από εκεί και πέρα κάθε χρόνο πρέπει να πληρώνει για να νεώνει και αυτό είναι για ένα site. Εάν θέλει να φτιάξει τρία site, μπορεί να πληρώσει 79, κανονικά είναι 99 δολάρια, 79, 79 είναι τώρα με 20% έκπτωση που έχει λόγω των εορτών, λόγω των Χριστουγέννων και ε, για περιόριστα site, 1000 στην ουσία δεν είναι απεριόριστα, αλλά εντάξει, 1000 site είναι σχεδόν απεριόριστα. Αν φτάσει σε σκοπό να θέλει και δεύτερο πακέτο, τότε νομίζω ότι τα χρήματα που παίρνει σου καλύπτουν αυτή την ανάγκη και μπορεί να αγοράσει και δύο και τρία πακέτα. Έχει κόστο 200 δολάρια. Ε, από εκεί και πέρα, <coughs> να πούμε ότι αν αγοράσει μόνο για το δικό σου site και το πληρώσει μόνο για ένα χρόνο, όταν λήξει ο χρόνο, όπω είναι και με όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουν pro version μαζί με free, όπω είναι και ο Elementor, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να λειτουργεί το site. Δηλαδή, αγοράζει τώρα τον, προ, τον, ε, την professional έκδοση στην personal για ένα site, φτιάχνει το site σου όπω ακριβώ το θέλει και μετά από ένα χρόνο λύγει η pro έκδοση. Αυτό σημαίνει ότι δεν παίρνει πια από τα update και τα καινούργια plugins και ό,τι άλλο βάλουν, όλε τι καινούργιε λειτουργίε. Από εκεί και πέρα. Το site σου όμως συνεχίζει και δουλεύει κανονικά. Παίρνει update μέσω της βασικής έκδοσης και ό,τι χρειάζεται να πατσάρουν και οτιδήποτε άλλο το κάνουν στη βασική έκδοση. πάντα λένε ότι πρέπει να κάνεις update γενικώ, αλλά από εκεί πέρα άμα δεν πληρώσεις την Pro έχεις τα update της βασικής έκδοσης και είσαι καλυμμένος από αυτό. Το site σου λειτουργεί μια χαρά κανονικά και δεν χρειάζεται να το ξαναπληρώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε λίγο το επόμενο page builder όπως είναι ε, Ο ή Divi ε, με κόστος 259 δολάρια, ε, συγγνώμη 249 δολάρια, 250 δολάρια, πληρώνεις μία φορά και έχεις απεριόριστα updates και απεριόριστα site. Δεν χρειάζεται να ξαναπληρώσεις ποτέ. Το καλό που έχει ε, αυτή η προσφορά φυσικά είναι ότι πληρώνει πληρώνεις μία φορά και έχεις βγάλει τα λεφτά. Εάν θέλεις να δώσεις τα αντίστοιχα με 200 δολάρια πληρώνεις μόνο ένα χρόνο απεριόριστα site, ενώ στον DV τα πληρώνεις μία φορά. Βέβαια ε, σε μία διαμάχη μεταξύ των δύο, εγώ θα προτιμούσα κάθε φορά τον Elementor και όχι τον Divi. Έχει περισσότερα εργαλεία, έχει πολλά περισσότερα plugins τα οποία μπορεί να αγοράσει εξτρά ή να βάλει και δωρεάν και να φτιάξει πολλά περισσότερα πράγματα. Ε, το, app, το app δηλαδή που το έχουν ελεύθερο και μπορεί να φτιάξουν οποιαδήποτε εταιρεία. Μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά plugins και να κάνετε πάρα πολλά πράγματα μέσω του Elementor, το οποίο δίνει ε, πάρα πολλέ επιλογέ. Όχι ότι το Divi δεν είναι καλό αλλά εάν είχα επιλογή μεταξύ των δύο θα αγοράζα το Elementor κάθε φορά. Πάμε στην επόμενη επιλογή, το οποίο είναι το Breezy. Το Breezy είναι στο παιχνίδι του WordPress Page Builder δύο χρόνια τώρα, κοντεύει να κλείσει, όχι έχει κλείσει δύο χρόνια. Ε, όταν ξεκίνησε υπήρχε φυσικά μόνο δωρεάν έκδοση, από εκεί πέρα κάποια στιγμή τη βάλανε στην, βάλανε την Pro και βάλανε και lifetime deal, δηλαδή πληρώνεις μία φορά και το έχεις για, για πάντα, περιόριστα. Αυτή τη στιγμή έχει 300 δολάρια, αλλά φυσικά ο Breezy δεν είναι ακόμα στο ίδιο επίπεδο που είναι το Divi και ο Elementor. Εντάξει, ο Elementor είναι ακόμα πιο μπροστά, ο Divi πλησιάζει λίγο τον Elementor, αλλά όχι ακόμα. Ο Divi είναι αρκετά πιο πίσω. Ακόμα δεν μπορεί να φτιάξει headers και footers ε, μαζικά. Μπορεί να φτιάξει και να πηγαίνει σε κάθε σελίδα και να τα προσθέτει. Μπορεί να φτιάξει κάποια πραγματάκια, αλλά δεν μπορεί να κάνει τόσα πολλά πράγματα σου που μπορεί να κάνει με του άλλου δύο page builders. Πάμε στον επόμενο ε, συγγνώμη, εδώ πέρα που είναι Oxygen Page Builder. Ο Oxygen Page Builder εμένα γενικώ μου αρέσει πάρα πολύ, το χρησιμοποιώ συχνά. Ε, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα με αυτόν. Ε, εάν θέλεις κάτι φουτουριστικό, ίσως και να μην είναι ο καλύτερος, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα με τον Elementor, τα οποία με τον Breezy ίσως να χρειαστεί να γράψεις κώδικα, οπότε να δυσκολευτείς αν δεν είσαι καλός αυτό. Αλλά γενικώ ένα πάρα πολύ γρήγορος και καλός Page Builder. Μπορεί να φτιάξει τα πάντα. Υποστηρίζει ACF, υποστηρίζει custom post types, υποστηρίζει τα πάντα και είναι πολύ γρήγορο. Ε, να δείξω έτσι για παράδειγμα, α πούμε, κάτι που μπορεί να κάνει απλά με το Elementor αγοράζοντα, μάλλον και χωρί να αγοράσει ένα plugin και με δωρεάν plugins ακόμα μπορεί να κάνει κάποια πράγματα, τα οποία με τον Oxygen ή με τον Breezy ή με, και ακόμα και με τον Divi δεν μπορεί να τα κάνει. Ε, πάμε να δούμε, α πούμε, το. Α βάλουμε ένα picture compare. οπότε έχουμε ένα before and after image compare, το οποίο είναι για Elementor και είναι δωρεάν όπως βλέπετε και να δούμε αν θα το έχει το δείγμα. Είναι ακριβώς αυτό το δείγμα ότι ε, έχεις μια φωτογραφία και έχεις και μια μπάρα την οποία τη σέρνεις δεξιά ή αριστερά και μπορείς να δείξεις την πλούζα πως είναι με logo ή χωρίς. Έχει δηλαδή τέτοια πραγματάκια με τα οποία μπορείς να προσθέσεις και να αυξήσεις πάρα πολύ την ε, λειτουργία του site σου. Ο Oxygen. Υπάρχει ένα extra plugin το οποίο μπορεί να το και να κάνει το συγκεκριμένο πράγμα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα με τα οποία μπορεί να κάνει στον Elementor. Πάμε να δούμε και κάτι άλλο. Και να ανεβάσει πάρα πολύ τη λειτουργικότητά του. Πάμε στο Ultimate Elementor. Ε, αυτό είναι από την ίδια εταιρεία η οποία φτιάχνει το Astra Theme και πάμε στα widgets. Πάμε στα hotspots εδώ ας πούμε. Και θα δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε μια φωτογραφία βάζοντας πράγματα που μπορεί να κάνει κλικ ο επισκέπτης και να δει τι ακριβώς συμβαίνει σε μια φωτογραφία. Όπως και εδώ, ή να δούμε κάποιο άλλο όπως είναι ένα timeline το οποίο είναι εφέ για να μπορείς να δεις πούμε, το ιστορικό μιας εταιρείας. Απλά πραγματάκια τα οποία με extra plugins μπορείς να το κάνεις ακόμα και δωρεάν και σου αυξάνουν πάρα πολύ τη λειτουργικότητα του site όπως είπαμε. Τώρα, ε, στην άλλη όψη έχουμε τα θέματα τα οποία είναι professional και πηγαίνοντας στο Astra στην προέκδοση θα δούμε ότι η τιμή για ένα site είναι πάμε στο buy now η τιμή για ένα site είναι 59 δολάρια και αυτό είναι το χρόνο και αν θέλουμε να πληρώσουμε μία φορά και να μην ξαναπληρώσουμε ποτέ είναι 2,49 δολάρια για να αγοράσουμε το Astra Pro και αγοράζουμε απεριόριστες άδειες χρήσης μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όσες φορές θέλουμε Εάν επιλέξουμε το OceanWP, θα δούμε ότι οι απεριόριστες χρήσεις σε lifetime είναι 415 για 25 site μάλλον για απεριόριστες 415 δολάρια και η κανονική τιμή είναι 520, 519 δολάρια Οπότε, εάν θέλετε να φτιάξετε ένα θέμα το οποίο να σας βοηθάει καλύτερα, συγγνώμη, ένα site το οποίο βοηθάει καλύτερα το θέμα, που σημαίνει ότι είναι εξειδικευμένο, τότε Ίσως και να ε, προτιμήσετε την προέκδοση, αλλιώς κάθε φορά καλύτερη είναι η προέκδοση ενός Page Builder. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μας βιντεάκι, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, γραφτείτε στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο σαν και αυτά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!